Έχει οριμάσει και προσωπικά και έχει έρθει και ένας νέος έρωτας στη ζωή σου, όπως ο ίδιος δήλωσε δηλαδή στην εκπομπή του Πέτρου Κωστόπουλου. Νομίζω ότι σου δημιουργεί σταθερότητα, σου δημιουργεί, νιώθεις μια προσωπική ασφάλεια και είναι πολύ όμορφο πράγμα να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Νομίζω δεν το... ζηλεύει όμως, γιατί εσένα σε πολιορκούν και θαυμάστριες. Όχι, όχι, δεν ζηλεύει. Δεν δίνω δικαίωμα. Πέτος με τα δύο κορίτσια που εκπροσωπούν την Ελλάδα και την Κύπρο και με δύο υπέροχα τραγούδια, είναι η χαρά μου να μιλάω για την Eurovision. Αν τυχόν σου ξαναπροτείνανε, δεν θα πήγαινε, θα ήθελες να κάνεις ακόμα μια τρίτη προσπάθεια? Νομίζω πολύ δύσκολα. Είμαι από τους ανθρώπους που δεν μ' αρέσει να λέω ποτέ και γι' αυτό δεν σου λέω όχι, τέλος για μένα η Eurovision, δεν θα ήθελα να ξανασχοληθώ με την Eurovision. Ακριβώς επειδή δεν μ' αρέσει να το λέω αυτό, προς το παρόν τουλάχιστον δεν με ενδιαφέρει. Δεν... Νομίζω ότι και με το ρεπερτόριο που ακολουθώ σιγά σιγά, νομίζω ότι δεν ταιριάζω πολύ στην Eurovision. Θα κατέβαινε στις δημοτικές εκλογές? Μου έχουν κάνει προτάσεις, η αλήθεια είναι, τώρα το λέω πρώτη φορά αυτό. Αλλά νομίζω ότι δεν έχω άποψη, έχω κάποιες γνώσεις, αλλά νομίζω ότι δεν είναι για μένα η πολιτική. Καλλιτέχνες που δεν έχω συνεργαστεί. Δεν έχω συνεργαστεί με την Άννα Βύση και θα ήθελα να συνεργαστώ γιατί θαυμάζω πάρα πολύ. Δεν έχω συνεργαστεί με τον Σάκη Ρουβά ποτέ και κάποια στιγμή θα ήθελα.